Καλησπέρα και από μένα. Ε, καρχήν καρ ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνέδρους και τους προσκεκλημένους μας που μας θύμισαν και αποδέχτηκαν την πρόσκληση και βρέθηκαν σήμερα εδώ. Τη Διοικητική και Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή που επιμελήθηκε τη θεματολογία και φυσικά τους χορηγούς μας χωρίς τη συμμετοχή των οποίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σήμερα η δράση. Ακούσαμε πάρα πολλά που, άπτονται τον υψηλού επίπεδου επιστημονικού δύο συνεχόμενα session καρδιολογία. Εγώ θα μιλήσω λίγο για πιο πέζα πράγματα, αλλά τα οποία όμω θα κάνουν την αίσθηση γιατί χωρί τη χρηματοδότηση δεν μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά που προαναφέρθηκαν από του ομιλητέ. Λίγο εισαγωγικά στην αρχή για την οργάνωση των υπηρεσιών. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία έτσι χωρίζει στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό ο δημόσιο τομέα είναι τα κέντρα υγεία, τα εξωτερικά ιατρία, το νοσοκομείο, των ασφαλιστικών ταμείων και παρακάτω βλέπετε τη διάρθρωση που έχουν. Στον ιδιωτικό τομέα, η πρωτοβάθμια παρέχεται μέσω των γιατρών και των ιδιωτικών του ιατρίων, τα μικροβιολικά εργαστήρια και από τα διαγνωστικά κέντρα. Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Στα δημόσια νοσοκομεία του ΟΣΥ, αλλά και εκτό, όπω είναι των ενόπλων δυνάμεων και από ιδιωτικέ κλινικέ σαν τη δική μα. Υπάρχει επίγουσα προνοσοκομιακή ιατρική φροντίδα που καλύπτει επαναλλαδικά από το ΕΚΑΒ και η ψυχιατρική περίθαλψη στα ψυχιατρικά νοσοκομεία του Δημοσίου, σε ιδιωτικέ κλινικέ και από τα τμήματα ψυχιατρικά των γενικών κλινικών. Η διάκριση των δαπανών υγεία είναι η δημόσια και η ιδιωτική δαπανή Δημόσια ορίζουμε τι δαπάνε που πραγματοποιούνται από το δημόσιο για την παροχή φαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη υπέρ των ασφαλισμένων και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου, είτε σε κρατικά νοσοκομεία είτε σε συμβλημμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπω εμεί, παράδειγμα, το 70% όπου συμμετέχει η ΕΟΠΗ στι νοσηλίε των ασθενών. Οι ιδιωτική δαπανηγίε είναι η δαπάνε των οικοκαγιών για περίθαλψη σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικέ κλινικέ. Περιλαμβάνουν επίση και των δαπανών που δεν καλύπτουν από την ασφάλιση ορισμένων ομάδων του πληθυσμού, καθώ και τι δαπάνε των ατόμων που είναι ανασφάλιστα. Εδώ κατηγοριοποιούμε τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ή δαπάνες των ανασφάλιστων οι δαπάνες για υπηρεσίες που δεν καλύπτουν την ασφάλιση των ορισμένων πληθυσμιακών και επαγγελματικών ομάδων ή νομοθετημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στις διαγνωστικές εξετάσεις, στην νοσηλεία και στα φάρμακα με τα ανάλογα ποσοστά Καθώ και η συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων και όπω είπαμε και παραγγελνικών εξετάσεων. Διαφορά μεταξύ τη δαπάνη που αποδίδουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για ιδρικέ πράξει και τη πραγματική αμοιβή που ζητά ο ιατρός. Οι επιπλέον δαπάνε των ασφαλισμένων για διαφορά θέσεων στα ιδιωτικά νοσοκομεία κλινικές και δαπάνε που καταβάλλονται για ιατρική και νοσοκομιακή περίθαψη στο εξωτερικό. Εδώ ένα πίνακα είναι κάποια στοιχεία τη ΕΣΤΑΔ που δείχνει ποια είναι η χρηματοδότηση των δαπανών υγεία από του φορεί που συμμετέχουν στο σύνολο τη χρηματοδότηση. Όπω βλέπετε, είναι μια διάρθρωση από το 12 μέχρι το 16 και το 17 κάπως σαν το 16 κινήθηκε, απλώς ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί από την ΕΣΤΑΤ. Βλέπετε ότι στην πρώτη γραμμή είναι η γενική κυβέρνηση, το κράτος πώς συμμετέχει και χρηματοδοτεί στα ποσοστά του. Στο δεύτερο είναι η κοινωνική ασφάλιση, τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία τελευταία όλα είναι στο ΕΟΠΗ. Η ιδιωτική ασφάλιση, όπως βλέπετε, είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Δυστυχώ η Ελλάδα δεν έχει ασφαλιστική συνείδηση ιδιωτική, αλλά βέβαια και η κρίση που έχει ξεσπάσει δεν επιτρέπει κάποιον να προβεί σε περαιτέρω δαπάνε. Και τέλο είναι ιδιωτική πληρωμή. Δηλαδή αυτά που ο καθένα βγάζει από την τσέπη του, είτε ιδιωτικά είτε με συμμετοχή, είτε σε ποστά, όπω βλέπετε, η ιδιωτική πληρωμή φτάνει πλέον να είναι περισσότερη τη συμμετοχή τη γενική κυβέρνηση. Κάποιε παρατηρήσει από τον πίνακα που είδαμε. Την περίοδο από το 12 στο 2016 υπάρχει μια συσσωρευτική μείωση 13,3% τη δαπάνη. Παρατηρήθηκε πιο στιγμή μια αύξηση την περίοδο 15-16 κατά Σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ η συνολική χρηματοδότηση τη Υγεία είναι το 8,5%. Αυτό είναι και ένα, μια οροφή, ένα ταβάνι το οποίο χρησιμοποιούμε και δεν μπορούμε να ανεβούμε πάνω από αυτό γιατί αυτά ορίζει ο ΩΣΑ και αυτή η γραμμή ακολουθεί α, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε εμά υπάρχουν και κάποιε ιδιαιτερότητε που θα δούμε μετά. Τέλο, η ιδιαιτική χρηματοδότηση τη δαπάνη κατέγραψε μείωση κατά 2,4% την περίοδο 2016, δηλαδή αυτά που πληρώνουμε εμεί από την τσέπη μα, αντιπροσωπεύοντα το 38% τη συνολική χρηματοδότηση, ενώ το 12 Δηλαδή, φανταστείτε, μετά παρότι μειώθηκε, εξακολουθούμε και καλύπτουμε το 38%. Λίγο το θεσμικό πλαίσιο εντάχει, Πώς ξεκινήσαμε. Το 83, λοιπόν, το 1983, εφαρμόστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Και ακολούθησαν διάφορε κανονιστικέ που συμπληρώνουν και τροποποιούσαν τον αρχικό νόμο. Το 2001 θεσμοθετήθηκε η περιφερειακή συγκρότηση του ΕΣΥ με τα περίφημα ΠΕΣΥ. Το 2001, λοιπόν, επίση, με το νόμο 2920, νομοθετεί η σύσταση του Σώματο Επιθεωρητών Υγεία και Πρόνοια, που άρχισε να λειτουργεί στι 19 Δευτέρου του 2002. Αποστολή του ΣΕΙΠ ήταν η διενέργεια προ έξι συστηματικών επιθεωρήσεων, έτσι ακριβώ διατυπώνεται, ελέγχων και ερευνών σε όλε τι υπηρεσίε και του φορεί αρμοδιότητα ή εποπτεία του Υπουργείου Υγεία και ασφαλιστικών φορέων με κύριο σκοπό τη βελτίωση τη παραγωγικότητα των υπηρεσιών υγεία. Εμεί εδώ έχουμε μια εμπειρία, μια εμπειρία που δεν θα έλεγα ότι είναι συστηματικών, αλλά επιλλακτικών ελέγχων, και μιλάω για το πολυατρίο Σαντορίνης, το οποίο με διάφορε γραφειοκρατικέ διαδικασίε ακόμα δεν μα έχουν επιτρέψει να κάνουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ για διάφορα ταρτύπια. Το 2005 τα πεσίματα σχεδιαστούν σε ΔΥΠΕ, σε διοικητικέ υγειονομικέ περιφέρειε. Το 2007 η Ελλάδα χωρίστηκε από 13 σε 7 υγειονομικέ περιφέρειε. Το 2010, λέει ο τελευταίο νόμο πριν την κρίση, είναι ένα ο οποίο είχε τον τίτλο Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπέ διατάξει αρμοδιότητε του Υπουργείου Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. Τώρα θα μιλήσουμε για το θεσμικό πλαίσιο μετά την οικονομική κρίση. Το 2011, λοιπόν, με το, νόμο, με το ΦΕΚ 1681 και τον συνεχεία τροποποιητικό 2674, αποφασίστηκε η διασύνδεση των νοσοκομείων τη χώρα, προκειμένου να καταστεί εποπτικά δυνατό ο καλύτερο συντονισμό των λειτουργιών και περιοριστό των δαπανών. Και ο σκοπό τη διασύνδεση ήταν η μείωση του αριθμού των οργανικών κλίνων του ΕΣΥ. Όπω βλέπετε, από 46.873 κλίνε να γίνουν 35.650, μια μείωση 24%. Δεν είναι έτσι η επιπόλαιη. Πολλά, πολλά από αυτά τα νοσοκομεία είχαν δημιουργηθεί ω επιτοπλίστων στην επαρχία για διάφορε άλλε πολιτικέ σκοπιμότητε και όχι τόσο για να παρέχουν την υγεία στον πληθυσμό. Το 2011 με το ΦΕΚ 2456. Νομοθετήθηκε η ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Παροχή Υπηρεσιών Υγεία, του γνωστού μα ΕΟΠΗ, στο οποίο εντάχθηκαν στην αρχή τα κύρια ταμεία τότε, η ΙΚΑΟ, η ο, ο ΠΑΔ και η Ε, Αυτό ο ΕΟΠΗ είναι μια μάστιγα η οποία μα βασανίζει τώρα, γιατί τι έγινε, στη συνέχεια μπήκαν όλα τα ταμεία, γιγαντώθηκε ένα τεράστιο οργανισμό, έχουμε μόνο ψώνιο, και όταν έχουμε μόνο ψώνιο, ένα μόνο αγοράζει υπηρεσίε, αυτομάτω αυτό ορίζει και καθορίζει και τι τιμέ. Στη συνέχεια, στο 2011 η εφαρμογή των ΚΕΝ, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, σύμφωνα με τα οποία άλλαξε ο τρόπο τιμολόγηση των υπηρεσιών υγεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και λίγο αργότερα στι 1 Τρίτου του 2012 εφαρμόστηκε και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Όπω και σε εμά. Πρόκειται για ένα κατάλογο 750 ενοποιημένων νοσηλίων με συγκεκριμένο κωδικό και κόστο, βάσει του οποίου όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και οι ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε γνωρίζουν πόσα χρήματα θα πρέπει να καταβάλουν κατά περίπτωση. Στην αρχή Εμεί εδώ επιβλήθηκε να ακολουθήσουμε τα Αυστραλιανά ΚΕΝ. Ήταν μια προσέγγιση που ήταν πιο πολύ σοσιαλδημοκρατική. Ξεκινήσαμε να έχουμε το ποσό του ΚΕΝ συν 20%. Μετά θεωρήθηκε ότι αυτό μπορεί να είναι ακριβό. Το ξαναπήγανε στο 100% τη τιμή που είχαν. Μετά αποφασίστηκε να πάει στο 90% και να πούνε έξω οι των γιατρών. Τελικώ με τα πολλά καθιερίσκει στο 100% τη τιμή που είχαμε, αλλά χωρί οι αμοιβέ των γιατρών να συμπεριλαμβάνουν μέσα στο ΚΕΝ και τι επιβαρύνουν του ασφαλισμένου. Το 2014, με το νόμο 4238, δημιουργεί το πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγεία. Αυτά είναι τα πρώην ιατρία του ΕΟΠ, τα οποία τώρα μετονομάστηκαν παιδί. Και ό,τι αφορούσε τη σύνθεση που είχαν πριν, εντάχθηκαν πλέον α, στο παιδί. Τα κέντρα υγεία, παράδειγμα, με τι αποκεντρωμένε μονάδε του, τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Οι μονάδε παροχή πρωτοβάθμια ροβίδα του ΕΟΠ, με εξαίρεση τα φαρμακεία, μεταφέρονται πλέον και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των ΔΥΠΕ. Επίση, καθιερώνει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού τότε, χωρί λόγο έχει γίνει το τελευταίο έτο για αυτά, για τον θεσμό αυτό, όσο καθήλυνα αρμόδιο να εξετάζει του ασφαλισμένου στα αστικά κέντρα, κάτι ανάλογο με τον αγροτικό γιατρό στην περιφέρεια. Ο, ο οικογενειακό γιατρό συνδέθηκε με τη δημιουργία των τομεί, των τοπικών μονάδων υγεία. Δεν έχει περπατήσει αυτό. Ο οικογενειακό γιατρό σημαίνει ότι περίπου όποιο δήλωνε και αποδεχόταν τη συνεργασία θα είχε ένα έυρο περίπου 2.500 κεφαλιών. Να το πω κεφαλιών σε εμπορικά, γιατί περκαπεί τα πηγαίνει. Άρα λοιπόν στα 2.500 άτομα που θα είχε την ευθύνη εποπτεία η αμοιβή του θα ήταν περίπου 2.500, δηλαδή ένα ευρώ τον ασθενή, μεικτά βέβαια, αφαιρουμένου του φόρου κτλ. Δεν υπήρξε προθυμία για συμμετοχή μεγάλη, δεν έχει προχωρήσει το πλάνο. Και σαν να μην αυτό, είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα μπαίναν στα συμβάσει, σαν συνεισφορικό του νόμου, καθορίζεται ότι ο οποίο θα λειτουργεί ω ασφαλιστικό οργανισμό υγεία, ο οποίο, αυτό που σα είπα πριν, θα αγοράζει υπηρεσίε υγεία για λογαριασμό των ασφαλισμένων και από ελεύθερου επαγγελματίε γιατρού διαγνωστικά κέντρα και στην ουσία θα συντονίζει ένα όλη την αγορά τη ιδιωτική υγεία. Τώρα το ΕΣΥ σε σύγκριση με τι ειδικέ κλινικέ. Όταν εφαρμόστηκε ο νόμο 1397 του ο κλάδο των ιδιωτικών θεραπευτήρων περιορίστηκε σημαντικά, προκειμένου να υποστηριχθεί το ΕΣΥ. Σταμάτησε η έκδοση των αδειών για νέων κλινικών ή η επέκταση των ήδη υφισταμένων. Τα νοσήθεια καθοδηλώθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονό που αποθάρρυνε επαγγελματίε να επενδύσουν σε μονάδε παροχή δευτεροβάθμια περίθαλψη. Προσέξτε, τα δημόσια νοσοκομεία αυξήθηκαν και από 122 το γύρανε 140. Αυξήθηκαν περίπου 15% ενώ τα ιδιωτικά θεραπευτήρια μειώθηκαν σε 224 το 1993 από 391 το 83 ή τη μείωση 43%. Το πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών. Το 1991 Τι έγινε, τώρα υπάρχουν και κάποιε ημερομηνίε χρονολογίε οι έχουν μια σχέση. Το 1991 άλλαξε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, ήρθε η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε καθεστώ υπέρ του επιχειρήν. Έτσι λοιπόν, το χιλιακ... με αυτό το προεδρικό διάταγμα επιτρέπει ξανά ίδρυση και λειτουργία με το βίβαση ιδιωτικών κλινικών, καθώ επίση και η δημιουργία ανεξάρτητων διαγνωστικών μονάδων μέσα στι ίδιε κλινικέ και η χορήγηση αδειών λειτουργία τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Με τον τρόπο αυτό, οι κλινικέ μετατράπηκαν σε μεγάλε κλίμακα στις διαγνωστικά κέντρα. Καλύπτουν σημαντικό μέρο τη πρωτοβάθμια τότε περίθαλψη για μακρύ χρονικό διάστημα, γιατί ακόμα δεν είχε ξεκινήσει ο θεσμό των διαγνωστικών αναπτύσσεται τόσο. Πάλι μέσα στο 1991, με δεύτερο προοδικό, καθορίστηκαν τυπικά πράγματα, προδιαγραφέ οικοδομή, τεχνικό εξοπλισμό, σύνθεση προσωπικού για να λειτουργούν οι ιδιωτικέ κλινικέ. Το 2000, με ένα άλλο προοδικό διάτομα, στην ουσία επικαιροποιήθηκαν κάποιε προδιαγραφέ που ήταν από πριν και αφορούσαν θέματα προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 18, απαγορεύτηκε εφ' η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικέ κλινικέ αυτοτελών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Από το 2012 από δηλαδή, και μετά, σε πάρα πολύ ανάπτυξη των διαγνωστικών κέντρων, βλέπε βιοιατρική. Το 2010 έχει ήδη α, δημιουργηθεί η κρίση. Βγαίνει ο πρώτος νόμος, το 3846, προκειμένου να ελεγχθεί η φαρμακευτική δαπάνη και μεταξύ αυτών υποχρεώθηκαν οι βιβλικές κλινικές που έχουν άνω των 60 κλινών να διαθέτουν το δικό τους φαρμακείο προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο του νοσηλευόμενου ασθενεί. Προσέξτε, εδώ έχουμε ένα debate. Έχουμε, όταν ασθενείς, ο ασθενή είναι νοσηλευόμενο, παίρνει το φάρμακο. Όχι όπω έχουμε πολλού γιατρού, φεύγει ο ασθενή να του δώσουμε και το φάρμακο να το πάρει στο σπίτι. Το 2013 έγινε αυτή η μάστιγα που μα ταλανίζει μέχρι σήμερα. Είναι το περίφημο Glow Bucket Rebate για ιδιόχουδε παρόχου υγεία. Σύμφωνα με το άρθρο 100, η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΗ για διαγνωστικέ νοσήλια και φυσικοθεραπείε που παρέχονται από του επιβλημένου ιδιώτε παρόχου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προπολογισμού του ΕΟΠΗ. Παράδειγμα, αν ο ΕΟΠΗ έχει 12 εκατομμύρια πίστοση πούμε, για την υγεία, δεν μπορεί κάθε μήνα να υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο. Αν δηλαδή η δαπάνη φτάσει ένα 500, τα 500 χιλιάρικα κόβονται, συμψηφίζονται με επόμενε απαιτήσει και δεν τα παίρνουμε. Το 2014. Με τον νόμο 4286 συστήθηκε η εταιρεία συστήματο αμοιβών νοσοκομείων, σκοπό τη οποία ήταν η εισαγωγή ενό συστήματο κατανομή αναβή αναπεριστατικό, όπω είναι τα DRGs που λέμε, στη βάση ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγή, διάγνωση και θεραπεία, βασίζεται στη μεθοδολογία, όπω είπαμε, του DRG, που συνιστά ένα εθνική εμβέλεια καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών, στηριζόμενο σε διαγνωστικά ομοιογενή ομαδοποίησης υπηρεσιών αναπεριστατικό. Τότε όμω αμέσω μετά είχαμε εκλογέ. γνωστή κατάσταση στην Ελλάδα, αμφισβητήθηκε αυτή η μέθοδο τότε θα εφαρμόζουν τα γερμανικά DRGs, καθότι όλα πήγαιναν προ τη Γερμανία, αφού με στην κρίση ακούμε τι εντολέ του γερμανικού διευθυντηρίου. Το 2016 το κακό συμπληρώνεται ακόμα περισσότερο, καθώ με τον νόμο 4389 επιβάλλεται στη δευτερομάθεια περίθαλψη και στι ειδικέ κλινικέ ο νέο αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ 24% αναπεριστατικό. Σημειώνω ότι 24% είναι ο φόρο προστιθέμενη αξία στα πολυτελή είδη και υπηρεσίε. Κατέστη λοιπόν η υγεία ένα πολύτιμο αγαθό. Είναι πολύτιμο αγαθό, αλλά όχι σε επίπεδο κοστολόγηση. Όλοι οι πολίτε έχουν δωρεάν πρόσβαση σε νοσοκομιακή περίθαλψη στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Προσέξτε το αυτό. Οι μέχρι τώρα ανασφάλιστοι έχουν δυνατότητα να έχουν δωρεάν νοσηλεία σε δημόσιε δομέ. Δεν είναι μόνο οι ανασφάλιστοι, είναι και τα κύματα προσφύγων μεταναστών, οποία, τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια και αυτοί έχουν δωρεάν. Α, Αυτό σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί χάο στα δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν ε, οι ασφαλισμένοι, αλλά και γενικά όλοι που προσέρχονται για νοσηλεία. Με το άρθρο 90, συνεχίζουμε πάντα στον ίδιο νόμο, προσδιορίστηκαν οι όροι για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προεωπή ασφαλιστικών ταμείων προ του παρόχου υγεία. Προσέξτε, ο ΕΟΠΗ δημιουργήθηκε το 2012. Έχουμε ακόμα οφειλέ από τα προηγούμενα ταμεία, ΙΚΑ, Τσμέδα κτλ. Ε, αυτά ακόμα δεν έχουν καταβληθεί. Κανονικά με βάση την νομοθεσία μετά την πενταετία παραγράφονται. Υπάρχουν βέβαια διάφορε πράξει που συνεχώ τα κρατάνε εν ζωή και μα αρέσει που το 2016 βγάλανε νόμο ότι αυτά πρέπει να εξοφληθούν. Προσέξτε, συνεχίζουμε. Προσδιορίστηκαν και περαιτέρω εκτό, δηλαδή για να τα εξοφληθείτε, θα μα κάνετε περαιτέρω έκπτωση στα ίδια οφειλόμενα που σα εδώ και 7-8 χρόνια, ούτω ώστε εντό του 2017 να γίνει ολοσχερή εξόφληση των οφειλών που δημιουργήθηκαν. Έχουμε φτάσει τελευταίο τρίμηνο του 19, δεν έχουν καταβληθεί ακόμα. Τα χρήματα αυτά είναι δεσμευμένα, έχουν δοθεί από την Τρόικα, παρόλα αυτά παρέμεναν στην άκρη και χρησιμοποιούνταν για, διά, για διάφορε πολιτικέ σκοπιμότητε μέχρι τώρα. Παράδειγμα για εμά, για την κεντρική κλινική, το ΙΚΑ είναι περίπου στα 1%, το ΤΣΜΕΔ είναι 350 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα είναι περίπου 300-400 χιλιάρικα νομικού, δηλαδή φτάνουμε περίπου να ύψουμε 800 με 2 εκατομμύρια, από πολύ περισσότερο, γιατί έχουμε συμβιβαστεί και έχουμε δώσει πιστοτικά προκειμένου να φτάσουμε σε ένα επίπεδο και να μπορούμε να πληρωθούμε. Όχι μόνο για μας, για όλους. Έτσι. Το 2018 με το, α, με το FAC 2315 βγαίνει νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΗ. Του όρου και τι προποθέσει διαμορφώνει ο Υπουργό Υγεία μετά από εισήγηση του ΕΟΠΗ και των αρμοδίων υπηρεσιών και επιτροπών του Υπουργείου. Μέχρι τώρα, ο ΕΟΠΗ ήταν αυτόνομο οργανισμό, λειτουργούσε μόνο του. Με το νέο κανονισμό, στην ουσία υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Υγεία, αλλά παίρνει εντολή πλέον από τον Υπουργό Υγεία και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Ο καθορισμό των τιμών αποζημίωση των παρόχων, όταν αυτέ δεν ορίζονται με νόμο, γίνονται με αποφάσει του ΔΣ. Ναι, αλλά υπάρχουν και κοστολογημένε όλε οι διαγνωστικέ εξετάσει, οι οποίε όταν αυτέ βγαίνουν με νόμο ή με προεδρικό, με νόμο ή με προεδρικό πρέπει να αντικατασταθούν. Αυτό δεν έχει γίνει. Με αποφάση του ΔΣ επεμβαίνει το σήμερα και λέει: Π.χ. μαγνητική αντί 236 ευρώ, την αποζημιώνουμε 149, όταν στο ΕΣΥ αποζημιώνεται 236. Η διαμόρφωση νέου πλουσίου συμβάσεων με τι ιδιωτικέ κλινικέ που διαθέτουν ΜΕΣ και την κάλυψη των ασθενών με μηδενική συμμετοχή, επιβάλλοντα να διευθύνουν συγκεκριμένο αριθμό κλινών, για τους δικαιούχους του δικαιούχου του ΕΟΠΗ και να ενημερώνουν καθημερινά το ΕΚΕΠΗ για τη διαθεσιμότητα των κλινών. Τι γίνεται εδώ πέρα. Στο μεγάλο πρόβλημα που έχει το ΕΣΥ με τι uh, κλίνε στη ΜΕΘ, σκέφτηκαν να συμβληθούν με εμά. Ενώ με τι ιδιωτικέ κλινικέ. Μέχρι τώρα, όταν μια εισαγωγή γίνεται με ένα κεν. Εάν κάτι την εισαγωγή, τη δεύτερη ή τρίτη μέρα νοσηλεία, απαιτηθεί είσοδο στη ΜΕΘ, αυτή δεν αποζημιώνεται εξωτερικά εξα... ε... επιπλέον, δεν εξαιρείται δηλαδή, αλλά υποτίθει... όχι υποτίθει, είναι μέσα στο κεν. Αν λοιπόν έχει δύο-τρει μέρε σε μια νοσηλεία, τι έχει χάσει. Δεν αποζημιώνει ό,τι λέει το ΚΕΝ. Εάν μπει εξ αρχή σε, σε μονάδα εντατική θεραπεία, αμείβεσαι με το ημερήσιο νοσήλιο. Ε, το ημερήσιο νοσήλιο όμω που είναι συγκεκριμένο και έχει μια φαρμακευτική αγωγή, δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ, όταν αυτή τη στιγμή η ΜΕΘ στο δημόσιο αποζημιώνεται περίπου 3.500 ευρώ. Δηλαδή δεν τηρεί το ίδιο κοστολόγιο και οι διαιτητικέ κλινικέ. Στο πλαίσιο αυτού πήγα να κάνω μια συζήτηση, προσδιορίσαμε μια τιμή στα 1.200 ευρώ, ακούστηκε κάτι για 100 ευρώ ακόμα, αλλά και με 1.300 ευρώ είναι πολύ μεγάλη διαφορά από τις 3.500 ευρώ που γίνεται στο ΕΣΥ. Τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, την άνοιξη λοιπόν, υπογράφηκε ο νόμος 4.600, εξεφρανισμός και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ειδικών κλινικών, όπου η γενική φιλοσοφία του νόμου είναι να απλοποιηθούν οι διοικητικέ διαδικασίε και να θεωρήσουν τεχνικό προδιαγραφών. Ο νόμο αυτό βγήκε άρων-άρων κατά Ήταν εδώ και ένα μισό χρόνο να έχει βγει. Είχε την απέτηση τη Τρόικα να δημιουργηθεί νέο πλαίσιο, γιατί είχαμε δύο-τρία προεδρικά διάγματα που ήταν από το 1991 και από το 2000. Δύο φορέ αυτό το σχέδιο νόμου γύρισε πίσω από την Τρόικα ω απαράδεκτο αναπτυξιακά, καθότι το μόνο που προέβαλε ήταν μόνο γραφειοκρατικέ διαδικασίε και ψηλό κόστο Αδιοδότηση, γενικώ που θα αποθάρρυνε τον οποιοδήποτε επιχειρηματία. Τελικώ βγήκε τώρα, κάπου τα βρήκαν, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τι επόμενε εκλογέ. Όλε οι κλινικέ λοιπόν, με αυτό θα υπάρχουν σε κοινού κανόνε, όπου κρίνεται απαραίτητο, χωρί να τίθεται θέμα για όσε μονάδε έχουν λάβει νόμιμα άδεια βάσει του προηγούμενου νόμου, να έχουν πρόβλημα το θεσμικό πλαίσιο. Και ιδιαίτερη μέρη να προβάλλεται ω προ την ποινική κατάσταση των διεκτών και των υπευθύνων λειτουργία των κλινικών. Στο τελευταίο, τα σχόλια τη ΠΕΙΚ, τη Πανελληνία Ιδιωτική της Πανελληνίας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, για τον νόμο είναι αυτά ακριβώς όπως το βλέπετε. Προκειμένου λοιπόν για να γίνει αυτό, πρέπει να, να τρέχουμε έξι μήνες περίπου, να μαζεύουμε του κόσμου τα έγγραφα, μέχοντας να ξεκινήσει με 10.000 στην τσέπη. Όταν τελικώς τα έγγραφα θα συγκεντωθούν, γιατί είναι τόσα πολλά, θα περιθούν τρία με τέσσερα χρόνια και περίπου για μια μονάδα 100 κλινών, ένα μπάτζ 30 εκατομμυρίων θα απαιτηθεί. Είναι αδύνατο κάποιο να ξεκινήσει να κάνει επένδυση με αυτές τις προδιαγραφές. Σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο, λοιπόν, αποτέλεσε η ψήφιση του νόμου 4710 του περίφημου Clawback από τους επιβλημένους ιδιώτες παρόχους των ιδρυκών υπηρεσιών. Γιατί? Γιατί οι προβλογισμοί του ΕΟΠΗ είναι ελληματικοί τη στιγμή που μεγάλος αριθμούς πλέον των ασφαλισμένων δεν απευθύνεται στα δημόσια νοσοκομεία. Είπα και πριν ότι με τον νόμο αυτού 16 όλοι έχουν δωρεάν νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία, επομένω πλημμυρίζουν από ομάδε, σύν του πρόσφυγε ή του μετανάστε, άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει εξυπηρέτηση. Πού θα πάει λοιπόν ο ασφαλισμένο, θα κοιτάξει να βρει να πάει σε μια συμπεριλημμένη διδική κλινική. Δυστυχώ δεν έχουν αναπροσαρμόσει όμω τα όρια, επί τούτου κρατάνε ένα ύψο προπολογισμού όταν δημιουργήθηκαν τα πρώτα τέσσερα ταμεία, δεν το αυξάνουν καθόλου με αποτέλεσμα έχουν το εύκολο χέρι το κλόμπακ δεν γίνεται κάτι, κάποια επίπτωση στον ασφαλισμένο, αλλά την πληρώνει ο πάροχο αφού θέλει να συνεργαστεί. Αλλιώ θα πρέπει να κόψει τη σύμβαση. Και αν κόψει τη σύμβαση, δεν υπάρχουν άλλα ταμεία. Είναι αυτό που σα είπα ότι είναι μόνο ψώνιο. Ένα μεγάλο ταμείο αγοράζει όλε τι υπηρεσίε για το 98% των ασφαλισμένων. Προσέξτε, το 2017 είχαν γραφεί 255 εκατομμύρια στον προπολογισμό του ΕΟΠΗ, για κλινικέ μιλάω, και η υποβολή 365 εκατομμύρια. Δηλαδή υπέρβασε 110 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, σημαίνει εξ αρχή 45% glow back. Δηλαδή ότι εμεί τιμολογούμε, χάνουμε αυτομάτω το 45%. Το 2013 η οροφή του προπολογισμού ήταν 337 εκατομμύρια χωρί να υπάρχει τότε ΦΠΑ. Γιατί σε αυτά που βλέπετε τώρα, τα 365 εκατομμύρια είναι μέσα και το ΦΠΑ. 24% è, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι υπηρεσίε υγεία, είναι προστιθέμενη αξία προ το κράτο για να μπορεί να πληρώσει το έλλειμμα. Και επίση καθορίστηκε η κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφή rebate επί των οφειλών του ΕΟΠΗ προ του ιδιώτες ιδιώτε παρόχου. Επίση, η εισαγωγή από τη δίκη του ΕΟΠΗ νέου τρόπου ελέγχου και τελική εκαθάριση των υποβολών δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα. Συγκεκριμένα γίνεται δειγματοληπτικό έλεγχο των υποβολών και εφόσον βρεθούν, σημειώστε λίγο αυτό, λάθη, τότε ο οργανισμό προχωρά σε περικοπέ των νοσηλιών με αναγωγή στο σύνολο των υποβολών με στατιστικές μεθόδου. Είναι αυτό που εγώ το χαρακτηρίζω Greek statistics, όπω λέγαμε. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα, μην μπορώντα να ελέγξουν και να ανεβάσουν το ύψο τη χρηματοδότηση, αποφάσισαν από τι αρχέ του 2018 να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό, παίρνουν ένα δείγμα υποβολών, κάνουν έναν έλεγχο. Οι ελεγκτές είναι οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσιοθεραπευτέ και κάποιε ειδικότητε ιατρών που δεν είναι οι κρίσιμε, στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία. Αποτέλεσμα λοιπόν, είτε από υπερβάλλον ζήλων είτε από άγνοια, αλλά σκοπό είναι το μεσημέρι να πούνε τι απορρίψει έχει κάνει, να προβαίνουν σε απορρίψει, η οποία μπορεί να απορρίψει μια νοσηλεία αξία 2.000, περίπου όμω αυτή να ανάγεται στο εικοσαπλάσιο, έτσι. γιατί σου λέει, αν εγώ έλεγα όλε τι δαπάνε, κάπου τόσο θα πήγαινε. Αυτή, αυτή η μέθοδο έχει προσβληθεί από τι ενώσει των Ιδιωτικών Κλινικών. Το αποτέλεσμα το δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνει, το περιμένουμε. Όταν εγώ ήρθα στην κλινική, ρώτησα αν είχαμε περικοπέ στο λογιστήριο ασθενών. Προσπαθούσαν να θυμηθούν αν είχαν κάποια. Θα σα πω μια περίπτωση των, για να καταλάβετε το μέγεθο. Τον Ιανουάριο του 2018, νομίζω ήταν, όχι τώρα του 2019, μα ήρθε στη μονάδα δική θεραπεία ασθενή από μονάδα δική θεραπεία του ΕΣΥ. Εμεί τον τιμολογήσαμε το ημερήσιο νοσήλιο. Όταν υποβάλαμε δαπάνη, είχε να είναι στο δείγμα αυτό. Ε, δεν συμφώνησαν με τον τρόπο που εμείς τιμολογήσαμε και απορρίπτουν οι δαπάνοι. Οι δαπάνοι ήταν περίπου 6.500, αλλά η τελική απόρριψη συγκρατηθεί ήταν 110.000. Γιατί κάνουν αναγωγή στο σύνολο. Έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση. Υποβάλαμε ένσταση, κατά την άποψή μου, τα πλήρωσε αιτιολογημένη, δεν μπορούσαν να απαντήσουν και απαντούν ότι απορρίπτει ω απαράδεκτη. Υπήρχε ένα αίτημα να πάει στον πρόεδρο, το κατήργησαν όμω αυτό, επομένω Έχασε 110.000. Έτσι απλά. Μετά, από 15 μέρε, βγάλουμε μια διάταξη και λέει ότι αυτέ οι περιπτώσει θα επιτρέπονται μόνο με τραχειαστομία, κατόπιν εορτή. Και τώρα προσπαθούν με αυτό που σα είπα πριν με τη ΜΕΘ να δημιουργήσουν ένα ημερήσιο αντίτιμο για τις ΜΕΘ, γιατί το πρόβλημα αυτό πήγε και σε άλλου. Ένα δεύτερο τρόπο απορρίψεων, που είναι εντελώ. Ε, να μην χαρακτηρίσω, εν πάση είναι ότι δεν βρέθηκε πρακτικό χειρουργείο. Ε, προσέξτε, Τώρα να πεις, ότι παίρνει τη δαπάνη και δεν βρίσκεται το πρακτικό χειρουργείο είναι κάτι πολύ απλό για τον ελεκτή να πάρει εκείνη τη στιγμή στην κλινική να πει: Θέλω τώρα το πρακτικό χειρουργείο στα επόμενα 10 λεπτά. Εφόσον το έχει στο σύστημα, το στέλνει αμέσω. Και εδώ που τα λέμε, τα πρακτικά χειρουργείο, κύριοι, πρέπει να έρχονται στην ώρα του. Λοιπόν, προτιμούν όμως, προτιμού, θέλουν να κάνουν την απόρριψη θα έρθει σε μένα, εγώ σε δύο μέρε πρέπει να απαντήσω. ή αποδέχομαι και ένα βγάλω πιστοτικό, όπου μια τέτοια απόρριψη μπορεί να δαπάνει 500 ευρώ, να είναι 8.000 με τη μέθοδο. Εγώ κάνω ένσταση. Μέχρι στιγμή έχουμε κερδίσει όλε τι ενστάσει πριν εκείνη των 110.000, έτσι κυρία Κουνάδη. Λοιπόν, έχουμε κερδίσει όλε τι ενστάσει. Τι σημαίνει όμω αυτό, μέχρι να ολοκληρωθεί η ένσταση περνάει 3 με 3,5 μήνε. Στι 3 με 3,5 μήνε, εγώ όμω δεν μπορώ να πάρω το υπόλοιπο του λογαριασμού, το οποίο μένει εκεί. Με στραγγαλίζει δηλαδή στο cash flow η συνταμιακή ροή και έτσι εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω τι υποχρεώσει. Αυτό είναι μια ωραία πρακτική που εφαρμόζουν διότι είναι, υποχωστ... είναι ελληματικό ο προπολογισμό. Οπότε κάνουν και αυτέ οι μέθοδοι, κατεβάζουν ακόμα περισσότερο το ύψο και έτσι κυλάει ένα χρόνο. Τη διετία λοιπόν 15-17 με αυτόν τον τρόπο εξοικονόμησε 220 εκατομμύρια ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή από τον ελληματικό προπολογισμό συν 220 εκατομμύρια επιπλέον. Και έτσι ο απερχόμενο τότε πρόεδρο του ΕΟΠΗ βγήκε best manager of the year. <Κι> λοιπόν, προσέξτε. Ο προπολογισμό του ΕΟΠΗ για το 2018, για τι κλινικέ, είναι 221 εκατομμύρια από 265. Έτσι, περαιτέρω μείωση. Γιατί, γιατί σκέφτονται αυτή, αυτή την πρακτική, που θα βρω τα άλλα, θα περάσω σε περικοπέ και θα βγάλω τα λεφτά. Για τα διαγνωστικά κέντρα, από 350 εκατομμύρια, 291, Σε αυτά, βέβαια, συνετέλεσε και τα επομείνα εδώ μείωσαν κι άλλο περαιτέρω τις τιμές συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων, τη στιγμή που η ιατρική εξελίσσεται, με αποτέλεσμα να διηγηθούν οι άνθρωποι στην επίσκεψη και να κάνουν απεργία για κάποιες μέρες. Τώρα, όλα αυτά έχουν οδηγήσει πολλού και έχει δημιουργηθεί μια αύξηση δαπανών για προγράμματα ασφάλισης, που αντανακλά την ανάγκη των πολιτών να βρουν κάπου. Α, να νοσηλευτούν. Αυτό είναι ένα απόκομμα τότε τη ναυτοεμπορική, μια οικονομική εφημερίδα, όπου αυτό ήταν ο τίτλο πάρα πολλών εφημερίδων την περίοδο. Την περίοδο τη κρίση, 40 ιδιωτικέ κλινικέ έχουν κλείσει. Αλλά και οι μεγάλοι όμιλοι δεν πάνε παραπίσω. Απλώ αυτοί δεν κρίνουν, αλλά εξαγοράζονται. Προσέξτε λοιπόν εδώ πέρα. Το CBC Capital Partners έχει αγοράσει τον όμιλο υγεία και αυτή τη στιγμή έχει περίπου το 35% τη ιδιωτική υγεία. Το Oak Trade Capital management, management εξαγόρασε το Ιασό, το Ιασό Θεσσαλία και ε, βολιδοσκοπεί τον φιλοκτήτη. Το Farallon Capital κατέχει το 17,5% τη Euromedica, έχει αποκτήσει ήδη 200 εκατομμύρια των δανείων που έχει η Euromedica από το σύνολο του 420. 420 είναι με κόκκινο, γιατί είναι η κόκκινα δάνεια αυτά που λέμε και αυτά φυσικά τα δάνεια δεν τα πήρε στο 100% τη αξία, τα πήρε σε περίπου 30 40%. Το Global Finance το οποίο έχει το όνομα τη Ευρωκλινική, είναι σε φάση να αποεπενδύσει και να ζητείται νέο επενδυτή. Το Ερίκο Δινάν δεν έχει καταλήξει τελικά το σενάριο να μεταβιβαστεί στο δημόσιο μέσω του Ιδρύματο Ονάση, καθότι το, το τίμημα των 80 εκατομμυρίων που ζήτησε και επιχορήγησε η κυβέρνηση δεν έγινε το αποδεκτό από την Τράπεζα Πυρό, που ζητάει 110 εκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλο Αφιντέα, αυτό έχει εξαγοράσει τον όμιλο τη Ευρωιατρική, τη μονάδα πρωτοβάθμια του Υγεία, και προχωρά στο δίκτυο της βιοτρικής στην επαρχία, καθώς έχει αναλάβει την διαχείριση των ατομικών συμβολίων της Εθνικής, που μιλάμε για ένα τζίρο περίπου στα 400 με 350 χιλιάρια το μήνα. Η Εθνική είναι ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο, περίπου 140.000 ατομικά κεφάλαια, α, ατομικά συμβόλαια, με περίπου 400 με 450 χιλιάρια. Ο Όμιλος Βιοτρικής, χάνοντας λοιπόν ένα τέτοιο μεγάλο α, στρατηγικό πελάτη, είναι σε μια φάση αναζήτηση συνεργασιών για να βρει νέο επενδυτή και έχει κάνει αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων. Τέλο, αναφέρω την εθνική ασφαλιστική, όχι την επάροχο υγεία, αλλά είναι πολύ μεγάλο παίκτη στην αγορά και όλη και η νέα σύνθεση που θα προκύψει και τι συνεργασίε θα κάνει, θα δημιουργήσει και μια αναστάτωση στην αγορά. Τι κάνουμε τώρα εμεί, σαν κεντρική κλινική, εναντίον όλων αυτών. Το, αυξάνουμε τον κύκλο εργασιών, ήδη τρέχουμε 7% περισσότερο από πέρσι αυξήσαμε την αποδοτικότητα των εισπράξεών μα, είμαστε συν 7,5% από πέρσι. Αναπτύσσουμε νέε συνεργασίε με γιατρού και εισάγουμε νέε επεμβατικέ μεθόδου. Δημιουργούμε σταθερά ανωδικέ συνεργασίε με τούρο και προβλημένα ξενοδοχεία του κέντρου των Αθηνών. Σε ένα μότο που έχει ο κ. Παγιανόπουλο και το έχουμε όλοι αισθανιστεί, να επενδύσουμε στον ιατρικό τουρισμό και ό,τι αυτό αποφέρει. Ενισχύει περαιτέρω τι συμβατικέ συνεργασίε με τι ασφάλειε που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Πίστη, παράδειγμα, μα έχει κατατάξει ω ειδικά συμβεβλημένο νοσοκομιακό ίδρυμα. Αναφέρω την Εθνική Ασφαλιστική, γιατί έχουμε, δεν έχουμε απευθεία σύμβαση. Έχουμε ομολοποιήσει όμω τη σχέση μα και εκτιμώ ότι μετά την νέα σύνθεση του ΔΣ θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε απευθεία σύμβαση. Παράλληλα, έχουμε κάνει, ενώ έχουμε συνεργασίε, τώρα έχουμε κάνει απευθεία συμβάσει. Με τι παρακάτω που βλέπετε, ξένε ασφαλιστικέ, για λόγου οικονομία δεν τι αναφέρω, όπου αυτοί μα έχουν εντάξει στο site του, preferred providers, με αποτέλεσμα κάποιο δεν χρειάζεται να έρθει εδώ, βλέπει και οδηγείται από το site που πρέπει να πάει. Συνεχίζουμε όμω και επενδύουμε και στην καινοτομία. Περίπου 20 με 25% του τζίρου, χωρί ίδια και χωρί εμπλοκή του ΕΣΠΑ και χωρί φυσικά δανεισμό, προβήκαμε σε όλε τι παρακάτω αυτέ αγορέ που βλέπετε. Τόσο σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όσο και σε και φυσικά έχουμε και πρόγραμμα να συνεχίσουμε περαιτέρω. Βραβευθήκαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τρίτη, τελευ... και τρίτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια για το επιχειρήν στην υγεία. Βραβευθήκαμε για δεύτερη, η δεύτερη είναι το Νοέμβριο, αλλά τη βάζω από τώρα για τη συμβολή μα στον ιατρικό τουρισμό. Κλείνοντα, ήθελα να πω ότι ο ιδιωτικό τομέα λειτουργεί συμπληρωματικά στη δημόσια υγεία. Δεν είναι αντίπαλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλε οι κυβερνήσει και προκειμένου να, για να μπορεί να υπάρχει μια καλή συνεργασία. Κλείνοντα, θα πω ότι πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό κατά τουλάχιστον 150 εκατομμύρια. Το ύψο του ΦΠΑ πρέπει να πέσει από το 24% να μαζεύει κάτι η κυβέρνηση, αλλά πάει τουλάχιστον στο 6%. Η ΜΕΘ πρέπει να μα δώσει ένα τέτοιο νοσήλιο, ένα τέτοιο νοσήλιο που να μπορεί να είναι πραγματικό. Και τέλο, θα πρέπει κάποτε να εφαρμοστούν αυτά τα DRGs και η κοστολόγηση ιατρικής πράξη. Κάπου πρέπει να το κάνουμε, γίνεται σε όλη την Ευρώπη, για να μπορούμε πλέον όλοι να ξέρουμε πού κινούμαστε. Όλε αυτέ οι διακρίσει και όλα αυτά που καταφέρει η κλινική είναι απόρρια των πράξεων που... και των ενεργειών όλου του προσωπικού, από του γιατρού και νοσηλευτέ μέχρι το παριαντρικό και διοικητικό προσωπικό, και δοθεί σε ευκαιρία στου ευχαριστώ όλου για τον κόπο που κάνουν επί 24 ώρε βάση.